Θα σα ανεβάσω δύο ζευγάρια σκουλαρίκια καταπληκτικά. Ένα στο Twitter και ένα στο Instagram. Ωραία, και πήρα και το λαμπαδάκι μου. Κατέληξα, το φούξια θα πάρω. Δεν μου ταιριάζει. Πάρα πολύ. Τέλειο. Στην Ανάσταση. Ωραία, ωραία, δεν θα είμαι με αυτό. Υπέροχο. Θα γράψω. Υπέροχο. Ιστορία. Ιστορία. Είναι θα συζητηθεί, πάνε, θα συζητηθείς, Ελένη. Θα στράφουν τα φλάς. Πείτε ρε παιδιά, δεν μου πηγαίνει. Με τι ήρθα, με φανταζόσασταν με άλλο χρώμα. Αυτό δεν είναι το χρώμα μου. Λίγο πιο μεγάλη. Πες που θα κάνεις να πηγαίνει. Όχι, δεν θέλω μεγάλη. Θέλω να είναι μικρή σαν και εμένα. Είναι η λαμπάδα στο χέρι. Δεν σου βάλα τη λαμπάδα στο τραγούδι. Πάρε εσύ τη ροζ να φέρω κι εγώ μια μαύρη να κάνουμε σε. Δεν είναι ροζ. Τη ροζ την κράτησα για τη Μαρινούλα. Εγώ πήρα φούξια για μένα. Φούξια, έντονη. Εγώ είμαι πιο έντονη. Άλλο είναι μωρό. Θέλει πιο απαλό. Άντε, πού θα κάνω μετανάσταση φέτος, σε ποια εκκλησία θα είστε να το να σας βρω. Όπου και να είμαστε θα έρθουμε να σε δούμε. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα που θα είμαστε. Όπου και να είσαι θα έρθουμε να σε δούμε. Να χαθείτε, δεν τρέπεστε παλιό παιδά. Μας φαντάζεσαι στην Ανάσταση δίπλα με τα λαμπαδάκια μας. Δεν μας εμποδίζει. Μας είναι το τραπέζι. Κοροϊδεύετε, δεν πειράζει όμως. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Αν μας δεις δίπλα στην Ανάσταση, Χριστός. Ούτως ή άλλως εμείς την κάνουμε καλύτερα. Ούτως ή άλλως το παιδί την κάνει σε 9.30 γιατί πρέπει να κοιμηθούμε. Ας την πρώτη. Σε τρία χρόνια ο Οδυσσέας θα του λέει «Μπαμπάκο, πήγαινε για ένα αεροχάρι».